Γεια σας. Έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο, γιατί δεν είχα καθόλου χρόνο. Άρχισα τέλος πάντων μία δουλειά η οποία ήταν πεντάμινη, η οποία τελειώνει τώρα σε λίγο καιρό. Και γενικά και με τη σχολή είχα κάποια θέματα με τη διπλωματική και αυτά. Τέλος πάντων δεν είχα καθόλου χρόνο. Ελπίζω τώρα να έχω, γιατί θέλω να κάνω βιντεάκια και να σας δείχνω διάφορα πράγματα. Σήμερα μάλλον το βίντεο θα είναι μεγαλούτσικο, γιατί θέλω να σας δείξω πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω κάποια πραγματάκια που χρησιμοποιούσα όλο αυτό το διάστημα και μου έχουν τελειώσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα προϊόντα για τα μαλλιά. Χρησιμοποιούσα τα σαμπουάν της Dove, τα οποία είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι και τα δύο ίδια. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά είχα αγοράσει πολλά προϊόντα της Dove, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν είχε κάποιες προσφορές, έχει νομίζω ένα χρόνο πρέπει να έχει. Και τα χρησιμοποιούσα όλο αυτό το διάστημα, μου αρέσουν πάρα πολύ και σίγουρα θα ξαναπάρω. Επίσης χρησιμοποίησα και αυτό της Garnier, το οποίο είναι μία κρέμα μαλλιών. Μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι ωραία κρέμα μαλλιών, σίγουρα προτιμώ της Dove αυτή που χρησιμοποιώ τέλος πάντων, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή. Λοιπόν, επίσης χρησιμοποίησα το αφρόλουτρο της Dove, αυτό που έχει αμύγδαλο. Μυρίζει και αυτό πάρα πολύ ωραία. Έχω κι άλλο ένα, αλλά έχει ακόμα για να τελειώσει, οπότε θα σας το δείξω σε επόμενο βίντεο. Πάρα πολύ ωραίο κι αυτό. Και αυτό με προσφορά, νομίζω ήταν ένα συνένα κι αυτό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, μετά χρησιμοποίησα αυτές τις δύο μάσκες προσώπου της Apivita. Η μία είναι με αλόι και η άλλη είναι με ρόδι. Μου άρεσαν και οι δύο πάρα πολύ, έχουμε τελειώσει και τα δύο φακελάκια. Σας έχω πει σε προηγούμενο βίντεο ότι βάζω τις μάσκες σε βαζάκι για να μπορώ να το χρησιμοποιώ και να μην ξεραίνεται τέλος πάντων το προϊόν ή να μην μένει αρκετό προϊόν μέσα στο σακουλάκι. Πάρα πολύ ωραίες και οι δύο αυτές μάσκες. Λοιπόν, επίσης χρησιμοποίησα αυτό το ντεμακιγιάζ ματιών της Garnier, το οποίο φαντάζομαι το ξέρετε όλες, ήταν και αυτό προσφορά ένα σε ένα δώρο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο όντως βγάζει και το αδιάβροχο, είναι καλό, αλλά παρόλο που μου άρεσε πολύ στην αρχή, από ένα διάστημα και μετά όταν το χρησιμοποιούσα άρχισαν να τσούζουν τα μάτια, οπότε σίγουρα δεν θα το ξαναπάρω. Παρόλο αυτά κάνει καλή δουλειά, ίσως... Σε άλλες κοπέλες δεν εμφανίσει αυτό το πρόβλημα, πάντως σε μένα το εμφάνισε και δεν θα το ξαναπάρω. Όπως επίσης και αυτά τα μαντιλάκια της Bioten, τα οποία μου δημιουργούν και αυτά πρόβλημα και τσούζουν τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί, πάντως και αυτά δεν θα τα ξαναγοράσω. Δεν ξέρω τώρα αν, αν τα έχετε χρησιμοποιήσει. Αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε πώς σας φάνηκαν αυτά τα δύο προϊόντα, γιατί... Σε μένα πραγματικά δεν κάνανε καλή δουλειά. Αυτό το γαλάκτωμα καθαρισμού της L'Oréal σας το είχα δείξει όταν το πρωτοαγόρασα μαζί με το δεμακιγιάζ ματιών. Μου άρεσε, δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο αυτό που χρησιμοποιούσα τη Seventeen. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά καλό και αυτό. Επόμενο προϊόν ήταν ένα δωράκι που μου είχε πάρει μία φίλη μου, η οποία είναι αφρόλουτρο της Body Farm και είναι με βανίλια και γάλα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι σε μίνι συσκευασία. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και δυστυχώς μου τελείωσε και ο ροζ της Apivita. Φαντάζομαι το ξέρετε, έχω αγοράσει και έναν πράσινο, θα σας κάνω review, έχω και για κάποια πράγματα από αυτά ή θα κάνω ή έχω ήδη review, γι' αυτό το συγκεκριμένο έχω review στο blog μου. Μου άρεσε πάρα πολύ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να μου αρέσει εξίσου και ο πράσινος ορός. Χρησιμοποίησα και τελείωσα μάλλον όλο αυτό το, την κολόνια τέλος πάντων, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, λίγο βαριά, γι' αυτό το χρησιμοποίησα το χειμώνα και επειδή την έχω και πολύ καιρό,
Αποφάσισα γενικά τις κολόνιες μου να τις τελειώσω, τις πιο ακριβές εννοώ, γιατί τις έχω πάρα πολύ καιρό και έχει ψιλοαλλοιωθεί η μυρωδιά τους. Οπότε ξεκίνησα με αυτήν, την οποία την τελείωσα, γιατί ήταν και πιο χειμερινή κολόνια, που σας είπα και προηγουμένως. Λοιπόν, επίσης αυτό εδώ, εντάξει, το έχω πει άπειρες φορές, έχω αγοράσει άπειρα τέτοια μπουκαλάκια της ECO. Θέλω να δοκιμάσω βέβαια και άλλα σέρουμ, αλλά το συγκεκριμένο μου αρέσει και θα το αγοράζω, ναι, και θα το αγοράζω νομίζω κάθε φορά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, μου τελείωσε η κρέμα προσώπου της Youth Lab. Σας την είχα δείξει παλιότερα, την είχα κερδίσει βασικά σε ένα διαγωνισμό πέρυσι νομίζω, την είχα χρησιμοποιήσει για ένα διάστημα και επειδή μετά άρχισε να καλοκαιριάζει και εγώ γενικά έχω πολύ λιπαρό δέρμα και το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο λιπαρό, αυτό επειδή είναι για ξηρό δέρμα δεν μου έκανε καλή δουλειά. Οπότε το χρησιμοποίησα φέτος, μου αρέσει πάρα πολύ, από ό,τι είδα έχουν αυξήσει τις τιμές τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως είναι πάρα πολύ καλά τα προϊόντα τους, γιατί έχω χρησιμοποιήσει και το προϊόν καθαρισμού προσώπου και το αντιλιακό, είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και ελληνική εταιρεία, έτσι. Λοιπόν, μετά χρησιμοποίησα κάποια δειγματάκια της Galénic. Λοιπόν, τα δειγματάκια είναι το Office, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι αυτό εδώ τέλος πάντων. Και μετά είναι αυτά εδώ, που είναι για το πρόσωπο και για τα μάτια. Λοιπόν, και αυτά ήταν σε αυτές τις δύο τις συσκευασίες, που είναι από την καινούργια σειρά της Galénic. Και είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά. Και το τελευταίο προϊόν που έχω τελειώσει είναι αυτή η κρέμα της Nivea, η οποία είναι αυτή. Βέβαια σε αυτό το βαζάκι έχω βάλει τη μάσκα της Αβιβίτα που σας είπα, που είναι με ρόδι και είναι πάρα πολύ ωραία και έχει και κόκκους μέσα. Η συγκεκριμένη κρέμα δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, μου είχε βγάλει λιπαρότητα, παρόλο που είναι για κανονική μεικτή επιδερμίδα και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν θα την ξαναγοράσω, μου έβγαλε αρκετή λιπαρότητα που δεν μου τη βγάζουν άλλες κρέμες, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο δεν κάνει δουλειά τουλάχιστον σε μένα. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενυδατική και απορροφάται και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και πάμε σε κάποια πραγματάκια τα οποία αγόρασα πρόσφατα. Αγόρασα αυτόν εδώ, αυτό το νερό μισελέρ της Garnier, για το οποίο έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Όντως, όσο καιρό το χρησιμοποιώ, βγάζει πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ, δεν τζούζει, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μου έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα. Και γι' αυτό το λόγο αγόρασα και τα μαντιλάκια, τα οποία ήταν στο μασούτι ένα συν ένα δώρο. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Αφήστε μου όμως ένα σχόλιο. Γενικά για όλα τα προϊόντα τα οποία βλέπετε σε αυτό το βίντεο να μου πείτε αν σας άρεσαν ή αν σας δημιουργήσαν κάποιο θέμα. Πάντως αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το αδιάβροχο μακιγιάζ δεν το αφαιρεί, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο και ήταν και αυτό με κάποια έκπτωση από ό,τι θυμάμαι. Πριν από αρκετούς μήνες είχα βάλει στο Instagram φωτογραφία από αυτό το make-up και το κραγιόν της Radiant. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το make-up το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Γενικά το χρησιμοποιήσω όλο αυτό το διάστημα γιατί είναι ακριβώς το χρώμα, λίγο πιο ανοιχτό από το τέλος πάντων, λίγο πιο ανοιχτό από το χρώμα του δέρματός μου, αλλά με κάποια bronzer και τέτοια το έφερνα στο χρώμα μου, γιατί θεωρώ ότι στη Radiant δεν έχουν τόσο καλό εύρος χρωμάτων, δηλαδή από πολύ ανοιχτό πάει κατευθείαν σε σκούρο και εσύ αν είσαι ανάμεσα υπάρχει ένα θέμα, οπότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις κάποιο πιο ανοιχτό παρά κάποιο πιο σκούρο. Φυσικά μπορείς να κάνεις και μίξη, πολλές φορές έχω κάνει μίξη αυτού του make-up με κάποιο άλλο, είναι αρκετά σταθερό,
είναι για λιπαρά δέρματα, γιατί είναι και μάτα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Το κάνει ο μάτ το δέρμα όντως, διαρκεί αρκετές ώρες, είναι πάρα πολύ ωραίο, λίγο ακριβούτσικο, είναι στα 21 ευρώ. Και επίσης αυτό το κραγιόν σε μορφή lip gloss είναι, το οποίο είναι μάτ και θα δείτε όπως είναι μέσα, είναι σε υγρή μορφή, όπως είναι τα lip gloss. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα αυτό, πολύ φυσικό. Και μόλις το βάζεις μετά από κάποια δευτερόλεπτα γίνεται matte. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, πάρα πολύ σταθερό. Εντάξει, Radiant είναι αγαπημένη μου και μου αρέσουν πάρα πολύ τα περισσότερα προϊόντα της, γιατί υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν με ενθουσιάζουν. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, αγόρασα και τη μάσκαρα, τη Magna Lash, η οποία μου είχε τελειώσει, είναι εξαιρετική. Εξαιρετική, αν θέλετε όγκο, είναι φανταστική μάσκαρα. Έχει πολύ μεγάλο βουρτσάκι. Τώρα δεν θέλω να τα ανοίξω γιατί έχω πολλές μάσκαρες που αγόρασα και χρησιμοποιώ και δεν θέλω να τις ανοίξω όλες ταυτόχρονα. Πάντως την έχω, σας την είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο που μου είχε τελειώσει. Σας είχα δείξει και το βουρτσάκι, είναι αρκετά μεγάλο και χοντρό και κάνει πάρα πολύ ογκώδης της βεφαρίδης, να το πω έτσι. Μιας και μιλάμε για μάσκαρες λοιπόν, είχα αγοράσει πριν ένα διάστημα αυτήν εδώ της L'Oreal, την ξέρετε νομίζω, είναι η False Lash Flatter, η οποία είναι έτσι, από τη μία πλευρά έχει πιο μακριές τριχούλες και από την άλλη πιο κοντές. Είναι πλαστικό το βουρτσάκι, δεν τρελάθηκα, δηλαδή ειδικά τις πρώτες φορές που τη χρησιμοποίησα δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Μετά όμως όσο το χρησιμοποιούσα και είδα ότι στη δεύτερη στρώση κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά. Στην πρώτη θα έλεγα ότι απλά δίνει έτσι λίγο, δεν είναι για όγκο, είναι μόνο για μήκος. Δίνει λίγο μήκος στις βλεφαρίδες που έχεις και λίγο χρώμα, εντάξει, γιατί είναι και μαύρη. Στη δεύτερη στρώση όμως τις κάνει λίγο πιο μακριές, είναι πιο ωραίο δηλαδή να το χρησιμοποιήσετε με δύο στρώσεις, γιατί στη μία δεν νομίζω να δείτε κάποια διαφορά. Παρ' όλα αυτά τις κολλάει, δεν κάνει έτσι πολύ καμπυλωτή την βλεφαρίδα, ούτε την κρατάει έτσι, οπότε δεν είναι κάτι που θα ξαναγοράσω. Σε προηγούμενο βίντεο όμως σας είχα δείξει ότι είχα ενθουσιαστεί με την μάσκαρα της Maybelline The Rocket, οπότε πήρα άλλες δύο από το Feel Unique που τις είχαν με κάποια προσφορά 19 ευρώ και τις δύο. Οπότε προτίμησα να πάρω δύο φορές την ίδια γιατί μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία μάσκαρα, αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει σίγουρα να τη δοκιμάσετε. Και πάμε σε κάποιες αγορές που δεν είναι βασικά για προϊόντα μακιγιάζ. Είναι μία τσάντα που πήρα από τη λαϊκή της γειτονιάς μου. Σας είχα δείξει και σε προηγούμενο βίντεο ότι είχα αγοράσει κάποια μποτάκια ή και μία τσάντα παλιότερα, μία καφέ. Αυτή τη φορά πήρα αυτή την μπλε την τσάντα, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα της. Γενικά μου αρέσει πολύ αυτό το μπλε της αστυνομίας, θα έλεγα, της αεροπορίας, δεν ξέρω πώς θα το πείτε. Έχει έτσι χρυσές λεπτομέρειες, είναι σχετικά μικρούλα και είναι πάρα πολύ ωραία. Και επίσης πήρα και δύο παπουτσάκια καθημερινά, τα οποία είναι και τα δύο floral. Το ένα είναι, τώρα είναι λίγο βρώμικα γιατί τα έχω χρησιμοποιήσει, τα έχω φορέσει πολλές φορές. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το ένα, που είναι λευκό με κάποια λουλουδάκια έτσι πολύ χρώμα πάνω. Το βλέπετε. Και το άλλο είναι σε μπλε χρωματάκι, πάλι φλωράλ. Το έχω βάλει και στο Instagram. Λοιπόν, αυτά τα πραγματάκια. Επίσης, ήθελα να σας δείξω και κάποια κραγιόν που έχω πάρει. Έχω κάποια κραγιόν της σειράς, πώς λέγεται, Velvet Matte της Golden Rose, που μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σταθερά κραγιόν και αυτό που φοράω τώρα είναι το νούμερο 13.
Έχω τέλος πάντων κι άλλα τα οποία τα χρησιμοποιεί η μαμά μου. Μπορεί να σας βάλω, να σας κάνω κάποιο review, ας το πω έτσι, στο blog και να δείτε και εκείνα τα χρώματα πώς είναι. Προς το παρόν θα σας δείξω μερικά. Το νούμερο 2 είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα ροζ, αλλά δεν είναι ακριβώς ροζ. Είναι σαν σάπιο μήλο, σκεφτείτε. Πολύ ωραίο καθημερινό χρωματάκι. Το νούμερο 3 είναι σε μπέζ χρώμα και να το βρω τώρα, είναι αυτό εδώ. Είναι μπέζ καφέ, νουντ να το πω έτσι, που πάει λίγο και προς το πορτοκαλό κεραμιδί, αλλά όχι τόσο. Λοιπόν, επόμενο είναι το νούμερο 13, το οποίο είναι αυτό που φοράω και είναι πολύ έντονο φούξ χρώμα. Και είναι αυτό εδώ. Μετά πάμε στο 20, που είναι ένα κόκκινο. Αυτό δεν ξέρω τώρα αν σας το έδειξα. Λοιπόν, το κόκκινο λοιπόν, θα το βάλω εδώ, είναι, δεν είναι ακριβώς κόκκινο, είναι κοκκινοβυσσινο του κρασιού. Μία μίξη. Αυτό εδώ. Δεν είναι δηλαδή το πολύ ανοιχτό το κόκκινο. Και το 26, το οποίο είναι ένα κοραλορόζ. Κοραλί τέλος πάντων, αυτό. Είναι πάρα πολύ σταθερά. Εγώ γενικά δεν κρατάω πολύ τα κραγιόν, δηλαδή όταν τα φοράω όλο και κάτι μπορεί να φάω, όλο και κάτι να πιω, σίγουρα θα φύγει το κραγιόν. Όταν χρησιμοποιώ αυτά εδώ πέρα δεν φεύγει καθόλου. Είναι πάρα πολύ ωραία, νομίζω κάνουν 4-4,5 ευρώ, είναι πάρα πολύ ωραία και οικονομικά, σίγουρα σας τα συνιστώ. Οπότε πάρτε τα και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, αυτά νομίζω είχα να σας πω. Ελπίζω από εδώ και πέρα να έχω χρόνο και να κάνω κι άλλα βιντεάκια. Αυτά λοιπόν από μένα. Λάκια!